Το καλοκαίρι είναι για πολλούς η ομορφότερη εποχή. Μπάνια στη θάλασσα, διακοπές και ανάλαφρος ορχισμός. Ωραίο πράγμα η ζέστη. Η ακραία ζέστη όμως δεν είναι τόσο αθώα όσο νομίζουμε. Φαινομενικά δείχνει ακίνδυνη, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια σιωπηλή δολοφόνος. Αυτό το βίντεο έγινε σε συνεργασία με το ερευνητικό έργο Heat Alarm, το οποίο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν αντιλαμβάνεται πάντοτε το πραγματικό μέγεθος του κινδύνου ενός φαινομένου. Για παράδειγμα, αντιλαμβανόμαστε μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας για φαινόμενα που βλέπουμε άμεσα τις καταστροφικές τους συνέπειες, όπως οι πλημμύρες και οι ανεμοστρόβιλοι. Ενώ αντιλαμβανόμαστε μικρότερη για άλλα που στην πραγματικότητα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και στην ίδια μας τη ζωή, όπως η ακραία ζέστη. Μπορεί να θεωρούμε ότι οι περίοδοι ακραίας ζέστης συνδέονται απλά με κάποιο βαθμό δυσφορίας, αλλά η υγεία μας επηρεάζεται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από όσο νομίζουμε. Για την ακρίβεια, οι καύσωνες και γενικότερα οι συνθήκες ακραίας ζέστης αποτελούν την κύρια αιτία θανάτων που σχετίζονται με τον καιρό και το κλίμα. Για να το αντιληφθείτε καλύτερα, ας δούμε κάποια στατιστικά στοιχεία. Μόνο το καλοκαίρι του 2003 υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 70.000 Ευρωπαίοι πέθαναν πρόωρα λόγω των ακραίων θερμών συνθήκων που επικράτησαν. Ενώ στη χώρα μας, ο ακραίος καύσωνας του Ιουλίου-Αυγούστου του 2021 είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφούν περισσότεροι από 2.300 πρόωροι θάνατοι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Είναι χαρακτηριστικό ότι η θνησιμότητα που σχετίζεται με ακραίες θερμές συνθήκες έχει αυξηθεί κατά 30% τα τελευταία 20 χρόνια στο σύνολο σχεδόν της Ευρώπης. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η ακραία ζέστη αποτελεί μια σιωπηλή δολοφόνο και είναι ακόμη πιο ύπουλη, καθώς δεν μπορούμε να την βιώσουμε αισθητηριακά, τουλάχιστον με τα μάτια μας. Πάμε όμως τώρα να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Ο λόγος είναι ότι ο ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί φυσιολογικά όταν διατηρεί μια σταθερή θερμοκρασία περίπου στους 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η σταθερή θερμοκρασία είναι το αποτέλεσμα μιας ελεγχόμενης ισορροπίας μεταξύ συσσόρευσης και απώλειας θερμότητας στο ανθρώπινο σώμα. Κατά την έκθεση του οργανισμού όμως σε ένα θερμό περιβάλλον, αυτή η θερμική ισορροπία διαταράσσεται, γεγονός το οποίο εκφράζεται ως θερμή επιβάρυνση. Παράγοντες που συντελούν στη θερμή επιβάρυνση πέρα από την θερμοκρασία είναι η υγρασία, ο άνεμος και η ακτινοβολία του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι οδηγείτε το αυτοκίνητό σας σε μια ηλιόλουστη μέρα με σταθερή εσωτερική θερμοκρασία λόγω κλιματιστικού και ξαφνικά μπαίνετε σε ένα τούνελ. Η θερμοκρασία μπορεί να παραμένει ίδια, αλλά το σώμα σας αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη ζέστη, με αποτέλεσμα να νιώθετε μια ανακούφιση λόγω αυτής της αλλαγής της έντασης της ακτινοβολίας. Για αυτόν τον λόγο, οι Βεδουίνοι στην έρημο καλύπτουν όλο το σώμα τους με φαρδιά ρούχα κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα οποία εκτός από προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα εσωτερικά, προσφέροντας επιπλέον θερμική ανακούφιση. Ως αντίδραση στη θερμή επιβάρυνση, ο ανθρώπινος οργανισμός ενεργοποιεί θερμορυθμιστικές διεργασίες, όπως αύξηση της εφίδρωσης, με σκοπό την αποβολή της επιπλέον θερμότητας από το σώμα. Σε συνθήκες αυξημένης και παρατεταμένης θερμής επιβάρυνσης, αυτό οδηγεί σε καταπώνηση του οργανισμού και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η καταπώνηση, τόσο υψηλότερη είναι και η πίεση που δέχονται ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού, όπως η καρδιαγγειακή λειτουργία, με αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως η θερμική εξάντληση. Ενδείξεις και συμπτώματα θερμικής εξάντλησης αποτελούν η ζάλη, η έντονη δίψα, η βαριά εφίδρωση και ο χαμηλός πυρετός. Εάν η θερμική εξάντληση δεν αντιμετωπιστεί άμεσα με την εφαρμογή μέτρων δροσισμού του σώματος, όπως με τη χρήση δροσερών κομπρεσών, τότε μπορεί να επέλθει η θερμοπληξία. Σε κατάσταση θερμοπληξίας, η θερμοκρασία του σώματος ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου και ξεκινά η κατάρρευση της καρδιαγγειακής λειτουργίας, οδηγώντας πολύ συχνά στο θάνατο. Οι ομάδες πληθυσμού που είναι περισσότερο ευάλωτες στη θερμή επιβάρυνση περιλαμβάνουν άτομα μεγάλης ηλικίας, μικρά παιδιά, γυναίκες και ιδιαίτερα έγκες, ανθρώπους που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους και ανθρώπους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως από ζαχαρόδη διαβήτη. Η ευπάθεια των συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων σχετίζεται με φυσιολογικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν στην αύξηση της συσσόρευσης θερμότητας στο σώμα και στον περιορισμό της ικανότητας του σώματος να την αποβάλει. Η εργασία, για παράδειγμα, που εκτελεί ένας εργαζόμενος σε εξωτερικό χώρο και τα μέσα ατομικής προστασίας που μπορεί να χρησιμοποιεί όπως φόρμα εργασίας, οδηγεί σε αύξηση συσσόρευσης θερμότητας στο σώμα. Το πρόβλημα της ακραίας ζέστης είναι ακόμη μεγαλύτερο στις μέρες μας λόγω της κλιματικής κρίσης, καθώς 23 από τους 30 πιο έντονους καύσωνες που επηρέασαν την Ευρώπη μεταξύ του 1950 και του 2023 έχουν καταγραφεί από το 2000 και μετά. Μάλιστα, οι 5 από αυτούς παρατηρήθηκαν τα τελευταία 3 χρόνια. Στην Ελλάδα ειδικότερα, θερμοκρασίες υψηλότερες των 46 βαθμών Κελσίου
καταγράφηκαν τόσο το καλοκαίρι του 2021 όσο και το καλοκαίρι του 2023, οδηγώντας σε διαδοχική κατάρριψη του ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας στο δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έτσι λοιπόν, δημιουργείται επιτακτική ανάγκη κινήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτού του φαινομένου. Τέτοιες κινήσεις λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Heat Alarm, το οποίο υλοποιείται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπό την καθοδήγηση του Δ. Χρήστου Γιάνναρου και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Σε αυτό μελετήθηκαν εκτενώς όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την σχέση ανθρώπινης υγείας και θερμής επιβάρυνσης, χρησιμοποιώντας έναν εξειδικευμένο δίκτυο εκτίμησης της θερμής επιβάρυνσης, δεδομένα πληθυσμού και εθνισμότητας, καθώς και εξελιγμένα αριθμητικά, βιομετεωρολογικά και στατιστικά μοντέλα. Έτσι, αναπτύχθηκε ένα πρωτότυπο βιομετεωρολογικό σύστημα προειδοποίησης, το οποίο εκδίδει προειδοποίησεις σε κάθε περιφερειακή ενότητα της Ελλάδας για ημέρες κατά τις οποίες η θερμή επιβάρυνση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως θερμική εξάντληση ή ακόμη και στον θάνατο. Υπάρχουν 4 επίπεδα προειδοποίησης, κάθε ένα από τα οποία αξιολογεί τον βαθμό και την επικινδυνότητα της θερμής επιβάρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη μετεωρολογικές παραμέτρους και πιο συγκεκριμένα τη θερμοκρασία, την υγρασία, τον άνεμο και την ακτινοβολία και άλλους παράγοντες που περιλαμβάνουν το φύλλο, την ηλικία, το βάρος, το ύψος και το επίπεδο ένδυσης και τη σωματική δραστηριότητα μέσων ανθρώπων διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων. Σε αυτές τις ομάδες συμπεριλαμβάνονται γυναίκες, ηλικιωμένοι και εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι ανήκουν στις περισσότερο ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Στα κριτήρια έκδοσης προειδοποίησης συμπεριλαμβάνονται και άλλοι παράγοντες θερμής επιβάρυνσης, όπως οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι ψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν τη θερμική ανακούφιση και συμβάλλουν στην εμφάνιση διαταραχών του ύπνου, οδηγώντας σε ακόμη μεγαλύτερη καταπώνηση του οργανισμού. Τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την έκδοση των προειδοποιήσεων προέρχονται από προγνώσεις καιρού υψηλής χωρικής ανάλυσης, οι οποίες παρέχονται σε συνεργασία με τη Μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη ειδικότερα, εφαρμόζονται εξειδικευμένες παραμετροποιήσεις του αστικού περιβάλλοντος κατά την πρόγνωση του καιρού, προκειμένου το σύστημα προειδοποίησης Heat Alarm να λαμβάνει υπόψη τις ενδοαστικές διαφορές του θερμικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα τη νύχτα. Το βιομετεωρολογικό σύστημα προειδοποίησης Heat Alarm εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατά την θερμή περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου του 2024, αξιολογώντας καθημερινά την επικινδυνότητα της θερμής επιβάρυνσης όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων για τις επόμενες 3 ημέρες. Όταν κρίνεται απαραίτητο, πρόκειται να παρέχονται προειδοποιήσεις και σχετικές πληροφορίες στις ανακοινώσεις καιρού της Μονάδας ΜΕΤΕΟ. Έτσι, το σύστημα προειδοποίησης Heat Alarm αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην μείωση των κινδύνων υγείας που σχετίζονται με την ακραία ζέστη, αλλά και στην αύξηση συνολικά της ποιότητας ζωής των κατοίκων της χώρας. Προς την ίδια κατεύθυνση, είναι απαραίτητη η σύνταξη και εφαρμογή ευρύτερων σχεδίων αντιμετώπισης των επιπτώσεων των ακραίων θερμών συνθήκων στην ανθρώπινη υγεία. Στο πλαίσιο υποβοήθησης της δημιουργίας τέτοιων σχεδίων στη χώρα μας, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, το έργο Heat Alarm πρόκειται να παράξει μέσα στο επόμενο διάστημα ένα πλάνο διάχυσης των προειδοποιήσεων, προκειμένου η πληροφορία, όταν χρειάζεται, να φτάνει στις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και να εφαρμόζονται ενεργά μέτρα προστασίας. Οι θάνατοι που σχετίζονται με τις ακραίες θερμές συνθήκες είναι θάνατοι οι οποίοι μπορούν και πρέπει να αποφευθούν.